Μάλιστα, να έρθουμε και στο θέμα των ταυτοτήτων, γιατί περιμένουμε πάντοτε τον προσωπικό μοναδικό αριθμό. Εκεί σε ποια φάση βρισκόμαστε? Να εξηγήσουμε λίγο και νιώθω την ανάγκη πάντα να το κάνω, για ποιο λόγο πρέπει να μπει ακόμα σε ένας αριθμός. Όπως... Ναι, μέσα στους πολλούς αριθμούς που έχουμε πλέον να διαχειριζόμαστε καθημερινά, είναι η αλήθεια. Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια να τακτοποιήσουμε τα μητρώα μας. Τακτοποίηση μητρών στην ουσία είναι το κτηματολόγιο, γιατί ο ΚΑΕΚ είναι ο μοναδικός πλέον αριθμός που θα περιγράφει ένα κίνητο. Τακτοποίηση μητρώου είναι το μητρώο των οχημάτων, αυτό το οποίο σήμερα τρέχουμε με το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να ξέρουμε πλέον. Θα ήταν αυτονόητο, αλλά δεν γίνεται. Ποια αυτοκίνητα εκεί έξω κυκλοφορούν χωρίς κταίο, και άρα είναι επικίνδυνα, πιθανώς, ποια είναι ανασφάλιστα. Αυτή η τόσο απλή ανάλυση σήμερα με τα πολλά και κατακαιρματισμένα μητρώα δεν είναι εύκολη. Ξεκαθαρίζουμε και αυτά τα μητρώα για να μπορούμε πλέον αυτή τη δουλειά να την κάνουμε. Θέμα μητρώου είναι και το κομμάτι των τεσσάρων σήμερα διαφορετικών αριθμών που χαρακτηρίζουν έναν πολίτη. Είναι η ταυτότητα, είναι ο ΑΜΚΑ, είναι ο ΑΦΜΗ και είναι και ο αριθμός στο επίσημο μητρώο του κράτους, που είναι το μητρώο πολιτών. Πάρα πολύ συχνά υπάρχουν προβλήματα, γιατί έχουμε δύο μικρά ονόματα και σε κάποιο μητρώο έχει γραφτεί μόνο το ένα μικρό όνομα. Το επίθετό μας μπορεί να γράφεται με ήτα, με γιώτα, και κάποιος γραμματέας κάποτε σε ένα χωριό να το έχει γράψει λάθος. Όλα αυτά λοιπόν για να μαζευτούν, θα μαζευτούν με τον προσωπικό αριθμό που θα ξεκαθαρίσει ποιοι είμαστε και πώς ακριβώς πλέον επισήμως γραφόμαστε στα μητρώα. Θα σας πω μόνο ότι η ΑΔΕ κάθε χρόνο κάνει περίπου 300.000 αλλαγές, μεταβολές τέτοιου είδους. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτή η απόλυτη ταυτοποίηση του μητρώου που έχει η ΑΔΕ με το μητρώο πολιτών. Όλοι μαζί με την ΑΔΕ, με το Υπουργείο Εσωτερικών, με την Ελληνική Αστυνομία, ερχόμαστε να τακτοποιήσουμε αυτή την ανορθογραφία, που είναι χοντρή ανορθογραφία στα μητρώα, και αυτό το πράγμα έχει να κάνει ο προσωπικός αριθμός. Δεν είναι ένας πέμπτος αριθμός, παρότι σήμερα θα φανεί ως τέτοιος. Σκεφτείτε να λέγαμε, ας πούμε, ότι την 1η Δεκεμβρίου καταργούμε όλους τους άλλους αριθμούς. Θα γινόταν χαμός στα μητρώα του κράτους. Ο σκοπός είναι ο προσωπικός αριθμός να έρθει και να γίνει ο μοναδικός αριθμός που οφείλουμε να ξέρουμε, και από εκεί και πέρα, ας έχει η ΑΔΕ τον αφημί στα μητρώα της, δεν θα χρειάζεται εμείς να τον ξέρουμε. Θα υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση προσωπικού αριθμού με το αφημί. Ας υπάρχει ο αριθμός ταυτότητας, ο οποίος αλλάζει κιόλας κάθε φορά που βγάζουμε νέες ταυτότητες. Πότε προβλέπεται να έρθει ο αριθμός, ο μοναδικός? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το κομμάτι του προσωπικού αριθμού σε επίπεδο πληροφοριακό είναι έτοιμο εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό το οποίο ήθελε δουλειά από όλους μας και από την προστασία του πολίτη ήταν το κομμάτι της αναγραφής στις νέες ταυτότητες. Υπήρχε μια κουβέντα όλο το καλοκαίρι με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία απάντησε για τις ταυτότητες και για τη σημερινή τους μορφή ακόμη πριν από περίπου 15 μέρες, εξέδωσε και μία απόφαση. Πλέον μαζί με το προστασία του πολίτη κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές και προσαρμογές προκειμένου μέσα στο 24 να τελειώσουμε και πλέον και να βγει ο προσωπικός αριθμός, που θα μπορούσε να έχει βγει αρκετά νωρίτερα, αλλά και να αναγράφεται πλέον σε ταυτότητες οι οποίες δεν θα έχουν κανένα θέμα. Κύριε Παπαστεργίου, σε σχέση και με αυτά. Συγγνώμη, Παύλο, θα τις αλλάξουμε τις ταυτότητες ή θα ενσωματωθεί στις ταυτότητες? Στις καινούργιες μιλάμε πάντα. Οι καινούργιες ταυτότητες θα έχουν και τον προσωπικό αριθμό. Θα ενσωματωθεί αυτές, μάλιστα. Κύριε Παπαστεργίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι νέες ταυτότητες δεν υπάρχουν στο ψηφιακό πορτοφόλι. Και ήθελα να σας ρωτήσω. Όχι, το ρεπορτάζ προσωπική μαρτυρία. Δεν τη βρίσκω εγώ στο δικό μου πορτοφόλι. Βρίσκω την παλιά. Ισχύει αυτό και αν ισχύει. Πρώτον, το πορτοφόλι μας δεν είναι ένα δυναμικό πορτοφόλι. Δηλαδή, αν βγάλαμε νέα ταυτότητα, πρέπει να βγάλουμε. Φανταστείτε ένα πορτοφόλι φυσικό που βάζουμε την ταυτότητά μας. Αν βγάλουμε μια νέα ταυτότητα, βγάζουμε, αφαιρούμε. Κάνουμε ανάκληση εγγράφου και ξαναπερνάμε την καινούργια. Το ίδιο γίνεται και με τα τέλη κυκλοφορίας και με όλα τα υπόλοιπα. Το καινούργιο, βέβαια, πορτοφόλι, το οποίο θα είναι προς το τέλος Δεκέμβρη έτοιμο, θα είναι δυναμικό. Δηλαδή, πλέον δεν θα χρειάζεται να κάνουμε ανάκληση εγγράφου και ξανά προσθήκη, θα παίρνει κατευθείαν τις όποιες αλλαγές. Αλλά σήμερα δοκιμάστε στο πορτοφόλι που έχετε να κάνετε ανάκληση του εγγράφου, αν φαίνεται η παλιά ταυτότητα, για να περάσετε την καινούργια. Αλλά την καινούργια. Λέτε όμως ότι θα είναι δυναμικό το νέο ψηφιακό πορτοφόλιο, οπότε δεν θα χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο. Από μόνο του θα κρατήσει το έγκυρο έγγραφο το πιο τελευταίο. Ναι, είναι πολύ, ας πούμε, απλό πρόβλημα το οποίο έχουν αντιμετωπίσει πολίτες και έχει να κάνει με το σχεδιασμό του wallet όπως ήταν μέχρι σήμερα. Το οποίο ήταν ένα αποθετήριο εγγράφων, αν θέλετε, είναι ότι πληρώναν τα τέλη κυκλοφορίας και φαινόταν απλήρωτα στο wallet. Για ποιο λόγο? Γιατί απλά πρέπει να κάνω ανάκληση των παλιών τελών και τη παλιά βεβαίωση και να απλά κάνω προσθήκη εκ νέου. Κύριε Παπαστεργίου. Αλλά είναι, φανταστείτε την αντιστοιχία ενός πορτοφολιού κλασικού που βάζουμε μέσα κάποια έγγραφα τα οποία μετά πρέπει να αφαιρέσουμε. Εσείς και ως εκτιστές εώς σας, βέβαια, ως υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, τρέχετε πολύ γρήγορα τα ζητήματα της ψηφιακής μετάβασης. Έχετε μιλήσει και συνολικά για ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης. Αναρωτιέμαι, τα υπόλοιπα υπουργεία συμπλέουν μαζί σας, είναι στην ίδια κατεύθυνση για την ανάγκη και την ταχύτητα με την οποία πρέπει να γίνει ψηφιακή μετάβαση στη δημόσια διοίκηση?
Ξέρετε, αυτή είναι και η ομορφιά του Υπουργείου, ότι είναι ένα αυτοτελές Υπουργείο, αλλά κάθε μέρα έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με πολλά άλλα Υπουργεία για διάφορα ζητήματα. Με το Υπουργείο Υγείας που τρέχουμε πολύ σημαντικά έργα για τα νοσοκομεία και το μεγάλο φάκελο υγείας. Με τη δικαιοσύνη που τρέχουμε πολύ σημαντικά έργα για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στη δικαιοσύνη, για τις απομακρυσμένες εξετάσεις μαρτύρων. Με το Υπουργείο Εργασίας, με το Υπουργείο Εσωτερικών, προφανώς που ούτως ή άλλως έχουμε και μια πιο φυσική εγκύτητα λόγω πολλών κοινών διαδικασιών. Συνεπώς, με όλα τα Υπουργεία προσπαθούμε και εμείς, αλλά και με τον κόσμο τον οποίο έχουν, να τρέξουμε. Και είναι το Ταμείο ΝΑΚΑΜ, σε αυτό το οποίο ούτως ή άλλως πλέον μας αναγκάζει, και αυτό καλό είναι, να τρέξουμε πιο γρήγορα, έτσι ώστε ως τέλος του 2025 να έχουν αλλάξει πολύ βασικές υποδομές στις λειτουργίες του κράτους.